Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε την εφαρμογή Google Keep, μια πολύ εύχρηστη και απλή εφαρμογή για να διατηρούμε τις σημειώσεις μας και τις λίστες εργασιών, ή αλλιώς του Do List. Υπάρχει και για Android και για iOS και φυσικά υπάρχει και σε έκδοση web, μέσω του browser δηλαδή. Εμείς θα την κάνουμε εδώ, θα τη δείξουμε μέσω κινητού Android, την έχω ήδη καταστήσει. Στο Google Keep κρατάμε σημειώσεις οι οποίες εμφανίζονται με την μορφή ε, sticky notes αν γνωρίζετε, δηλαδή σαν αυτοκόλλητα αλλά μπορώ να αλλάξω από εδώ την προβολή να φαίνονται σε μία στήλη ή σε τετραγωνάκια όπως εδώ και για να φτιάξω μία σημείωση βλέπουμε το κουμπάκι εδώ κάτω δεξιά, με αυτό μπορώ να πληκτρολογήσω τη σημείωσή μου και βάζω το κείμενο και αν θέλω υπάρχει εδώ το πεδίο για τον τίτλο μπορώ να βάλω και ένα τίτλο σε μία σημείωση εδώ όμως δεν χρειάζεται και με το κουμπάκι εδώ επιστρέφω και αποθηκεύω τη σημείωση που εμφανίστηκε εδώ πάνω βλέπετε την ξαναπατάω θέλω να την επεξεργαστώ μπορώ να αλλάξω εδώ να βάλω να τη χρωματίσω ή και μια εικόνα φόντου όπως έχει εδώ. Και δεν είναι μόνο μια σημείωση, αν θέλω να έχω μια υπενθύμηση από την εφαρμογή, με το κουμπάκι εδώ μπορώ να ορίσω μια υπενθύμηση για αύριο το απόγευμα όπως μου προτείνει ή να το αλλάξω αυτό σε κάποια άλλη ημερομηνία και ώρα, εδώ με το επιλογή ημερομηνίας, να αλλάξω ημερομηνία και ώρα, όποια ώρα θέλω εγώ να ορίσω ακριβώς. Και αν θέλω μπορώ να κάνω, είναι μια εργασία που επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα ή κάθε μέρα, καθημερινά ή κάθε μήνα, να έχω π.χ. μια υπενθύμηση ότι πρέπει να πληρώσω ένα λογαριασμό, τη δράπεζα ή οτιδήποτε. Και με τον ίδιο τρόπο μπορώ να προσθέσω μια λίστα εργασιών με το κουμπάκι πάλι εδώ. Ξαναπατάω εδώ που έχει το συν. Ας πούμε Επιλέγω τα πλαίσια ελέγχου. Θέλω να κάνω μια λίστα για τα ψώνια. Γράφω εδώ τα στοιχεία και δίνω και ένα τίτλο στη λίστα μου πάνω. Και το αποθηκεύω. Έχω λοιπόν μια λίστα και μπορώ, αν το ανοίξω, να σημειώσω κάποιο στοιχείο ότι το έχω ολοκληρώσει ή να ξαναπατήσω για να ξαναπάει πάνω και αν έχω πιο σύνθετες εργασίες μπορώ να, να κάνω υποεργασίες μετα, μετακινώντας προς τα δεξιά ένα από τα στοιχεία. Αν θέλω να κάνω λίστα υπάρχουν και τα κουμπάκια εδώ κάτω αριστερά, Μπορώ κατευθείαν να προσθέσω μία λίστα εργασιών. Άλλη επιλογή μπορούμε να δείξουμε, μπορούμε να κάνουμε, να σχεδιάσουμε να κάνω μια σημείωση με σχέδιο. Εδώ επιλέγω τη στυλ μαρκαδόρου, θα έχω και το χρώμα και το πάχος και κάνω λοιπόν ένα σχέδιο. Μπορώ να αλλάξω και το χρώμα όπως είπαμε και το στυλ του στυλού, κάποιο άλλο πιο σαν χοντρός μαρκαδόρος. Αυτό είναι για να κάνω επισήμανση. Έχει και τη σβήστρα, εδώ κάτω αριστερά και με αυτό εδώ μπορώ να επιλέξω κάποιο κομμάτι του σχεδίου μου. Και μια άλλη λειτουργία είναι να, να κάνω ηχογράφηση, να έχω ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Αν δεν θέλω π.χ. να γράφω πάρα πολύ κείμενο, μπορώ να ηχογραφήσω μια σημείωση πατώντας το κουμπάκι εδώ αριστερά, και αυτό είναι μια ηχογραφημένη ομιλία. Μόλις σταματήσω αυτόματα θα τελειώσει η ηχογράφηση και γίνεται και αυτόματα αναγνώριση της φωνής. Βλέπετε το κείμενο, το κείμενο το, η ομιλία μου αναγνωρίστηκε ως κείμενο και υπάρχει τώρα εδώ και αποθηκευμένο ως αρχείο ε, ήχου. και επίση σε μια σημείωση που θα κάνω μπορεί να κάνω απευθεία από αυτό το κουμπάκι εδώ ή σε μια καινούργια σημείωση να προσθέσω εδώ είτε σχέδιο είτε εγγραφή ή να βάλω μια εικόνα την οποία θα μου δώσει να επιλέξω από τον υπολογιστή μου αλλά έχει και επιλογή εδώ με το συγγνώμη υπάρχει και επιλογή για λήψη φωτογραφίας από το κινητό μου. Και θα εμφανιστεί σε λίγο, θα εμφανιστεί εδώ η φωτογραφία και μπορώ να συνεχίσω σε μια σημείωση να προσθέσω κείμενο, εικόνες, να συνδυάσω δηλαδή τα διάφορα στοιχεία που μου δίνει η εφαρμογή μία σημείωση μπορώ εδώ με τα κουμπάκια να την κάνω διαγραφή, δημιουργία τη γράφου, να προσθέσω και ετικέτα. Ας κάνω λοιπόν διαγραφή να δείξουμε. Και η ετικέτα είναι ένας τρόπος με τις ετικέτες να οργανώσω τις σημειώσεις. Αν έχω λοιπόν πολλές σημειώσεις μπορώ να προσθέσω ετικέτες για να τις κατηγοριοποιήσω Ας βάλω εγώ μια καινούργια Ετικέτα, να ας πούμε ότι αυτό είναι για τα προσωπικά μου ή για μπορεί να πω ετικέτα για τα ψώνια ή οτιδήποτε άλλο. Πατάω εδώ δημιουργία. Και έχω βάλει λοιπόν, έχω ορίσει ετικέτα σε αυτή τη σημείωση. Και μπορώ λοιπόν τώρα εδώ πατάω στο κουμπάκι για το μενού να φιλτράρω ανάλογα με την ετικέτα ποιες σημειώσεις θέλω να εμφανιστούν. Αν θέλω λοιπόν εδώ ξαναπατάω το σημειώσει για να εμφανιστούν όλες οι σημειώσει. Και μια σημείωση, σημαντικό αυτό, αν θέλω να συνεργαστώ με κάποιον μέλο της οικογένειας, μια λίστα για παράδειγμα, μπορώ να την αποστείλω σε ένα συνεργάτη, σε κάποιον άλλον χρήστη, μέσω του λογαριασμού του στο, στο, Google και να έχει και αυτός δικαίωμα πρόσβαση στη λίστα, να την μπορεί να την δει ή και να την επεξεργαστεί. Και το άλλο, όταν μια λίστα, μια σημείωση δεν την χρειάζομαι, αλλά δεν θέλω να τη σβήσω, υπάρχει λειτουργία της αρχιοθέτηση. το κουμπάκι εδώ πάνω δεξιά ή και από εδώ υπάρχει. Όχι, δεν έχει αρχιοθέτηση. Με το κουμπάκι αυτό λοιπόν αρχιοθετείται και φεύγει από την αρχική μου οθόνη, αλλά μπορώ να τη βρω μετά εδώ στην αρχιοθέτηση. να πάω πάλι στις σημειώσεις μου και από το κουμπάκι εδώ μπορώ να αλλάξω την προβολή όπως έχουμε δείξει. Εδώ εμφανίζεται το μενού και πιστεύουμε έχουμε πει όλες τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής. Μια πολύ απλή εφαρμογή με την οποία μπορούμε κάπως να διαχειριστούμε την πληροφορία που διακινείται στη σύγχρονη καθημερινότητα και να συνεργαστούμε και με άλλους σε μια λίστα. Σας ευχαριστώ.